Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ είχε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Μιλτιάδης Κλάπας για το ζήτημα του αθλητικού κέντρου. Το θέμα της κατασκευής του αθλητικού κέντρου της ΕΠΟ κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σοφοκλή Πυλάδιο ο Δήμαρχος Πρέβεζας Μιλτιάδης Κλάπας. Όπως τόνισε ο κ. Πυλάδιος, η μοναδική αιτία για την οποία μέχρι σήμερα δεν προχώρησε η ανέγερση του κέντρου στην Πρέβεζα είναι η έλλειψη χρημάτων από πλευράς της ΕΠΟ, η οποία οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας με την πολιτεία. Στις 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΠΟ και όπως τόνισε ο κ. Πυλάδιος από το αποτέλεσμά της θα κριθεί και η τύχη του έργου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, αν δεν λυθεί το οικονομικό θέμα δεν είναι δυνατή η κατασκευή του κέντρου. Αν όμως βρεθεί λύση, το αθλητικό κέντρο της Πρέβεζας θα είναι το πρώτο έργο που θα κατασκευαστεί. Ο συγκεκριμένος χώρος, παρόλο που έχει περιφερειαχθεί, έχει μια σημαντική καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την κατασκευή του. Ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί περιλαμβάνει το γήπεδο, περιλαμβάνει γήπεδα 5x5. Να θυμίσω ότι το γήπεδο είναι με χλωροτάπητα 5ης γενιάς, κερκίδες, αποδυτήρια, ηλεκτροφωτισμό ώστε να λειτουργεί και το βράδυ και το καθεξής. Ένα πολύ μεγάλο έργο σημαντικής οικονομικής αξίας. Αλλά κυρίως μεγάλης αξίας ό,τι αφορά την προσφορά του στην αθλητική ζωή της πόλης, στην εξυπηρέτηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, των μικρών. Των ομάδων των μικρότερων κατηγοριών, της άθλησης των ίδιων των συμπολιτών μας. Είχε λοιπόν σημαντική καθυστέρηση. Έτσι, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου, του κ. Πυλάβιου, του είχα ζητήσει μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της τοπικής ΕΠΟ, του κ. Τραχανά, του είχα ζητήσει μια συνάντηση για να έχω μια τελική απάντηση αν πρόκειται να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Αυτή η συνάντηση.